Τράπεζα της Ελλάδος είναι από τα πρόσωπα που είναι αποδεκτά από το ΣΥΡΙΖΑ. Ρητορικό το ερώτημα, έτσι. Ρητορική η άρνηση. Γιατί κυβερνάει και είναι και εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Αλλά υπάρχει. Θέλει να συμμετέχει. Μισό λεπτό. Θέλει να συμμετέχει. Εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Θέλει να συμμετέχει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ στις διαδικασίες για επιλογή διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Υπάρχει ένα θέμα διγλωσίας. Δηλαδή, από τη μία πλευρά η κυβέρνηση, όχι επισήμως ο κύριος Σαμαράς, αλλά από γύρω-γύρω, ξαναβάζει την ιστορία της συνεννόησης, της συνένεσης, το ένα το άλλο. Από την άλλη, σε κάποια θέματα στα οποία κιόλας ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προειδοποιήσει ότι πρέπει να υπάρχει συνένεσή του, και επειδή θα είναι η επόμενη κυβέρνηση και επειδή αυτό είναι το σωστό, βλέπουμε ότι ο κύριος Σαμαράς κάνει όλο κινήσεις. Και αυτό είναι για να το αξιολογήσει οποιοδήποτε. Κάτσε, επειδή το είπαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Κουρλέτης νομίζω σήμερα το είπε, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις δικές του προτάσεις και για επίτροπο και για διοικητή Τράπεζα της Ελλάδος. Ποιος κυβερνάει, Σπύρο, με σχολείζει. Αλλά από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η κυρία Μπακογιάννη μπορεί να πάει επίτροπος και ο κύριος Τουρνάρας πιθανόν να πάει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτά είναι δύο πρόσωπα που απριόρι ο ΣΥΡΙΖΑ τα θεωρεί ότι δεν μπορεί να γίνει ένα τέτοιο σενάριο. Κοιτάξτε, εγώ αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορώ να είμαι απολύτως βέβαιος για τον κύριο Στουρνάρα. Μπορώ να σας πω και για την κυρία Μπακογιάννη, επειδή η μέχρι στιγμής θητεία της στα πολιτικά πράγματα της χώρας δεν ήταν επιτυχής. Να θυμίσω και την εμπλοκή στην υπόθεση της Siemens και πώς από το γραφείο της, με λάθη ας το πούμε έτσι, φυγαδεύτηκαν στη Λατινική Αμερική βασικοί μάρτυρες. Πιστεύω ότι το να σταλεί ως επίτροπος στις Βρυξέλλες θα είναι ένα κακό μήνυμα το οποίο δίνουμε στους υπόλοιπους Ευρωπαίους σε σχέση με το πώς λειτουργεί το κράτος, τη διαφθορά και όλα αυτά τα πράγματα. Σπύρο, αν μου επιτρέπεις, ναι. Είναι ένα θέμα το να συνεργαστούν, να ενημερωθεί καταρχήν η αξιωματική αντιπολίτευση, που είναι καθήκον του Πρωθυπουργού, δεν το συζητούμε αυτό, και είναι άλλο πράγμα να έχει άποψη η αξιωματική αντιπολίτευση για ποιους θα ορίσει η κυβέρνηση. Όταν η αξιωματική αντιπολίτευση με το καλό ψηφιστεί και γίνει κυβέρνηση, προφανώς θα ορίσει εκείνη τα πρόσωπα που επιθυμεί. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Το να έχει γνώμη ο κύριος, να έχει γνώμη ο ΣΥΡΙΖΑ για το ποιους θα ορίσει η κυβέρνηση και άλλο πράγμα να συνεργαστούν. Αυτό δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Ας πούμε, για να φέρουμε το παράδειγμα, ο κεντρικός τραπεζίτης άλλαξε τελικά. Με δυσκολία, αλλά άλλαξε ο κεντρικός τραπεζίτης. Έχω να προσθέσω και κάτι ακόμη σε αυτά που λες. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, τις αποφάσεις τις παίρνει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, καμία αντίρρηση η αξιωματική αντιπολίτευση και όλοι να εκφράζουν την άποψή τους. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Σαμαράς έχει και κυβερνητικό εταίρο, τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος μάλιστα αντιδρούσε στη μετακίνηση του κυρίου Στουρνάρα. Αλλά τελικά, όπως βλέπουμε, ανέλαβε την ευθύνη. Ακριβώς, αναγνώρισε. Διαφορετικά, δεν έχουμε κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός γι' αυτό είναι. Για να αναλαμβάνει και την ευθύνη των αποφάσεών του, και η κυβέρνηση επίσης γι' αυτό είναι. Για να κυβερνάει. Όσο την έχει εκεί ο λαός, η ευθύνη των αποφάσεων είναι εκεί. Ας την τιμωρήσουν μετά. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, θέλω να πω το εξής. Υπήρξε μια δήλωση του κυρίου Σταθάκη μεσοβδόμαδα. Δεν έπαιξε και πολύ, γιατί δείχνει αυτό το